Τι ζητάει κάθε γυναίκα? Αυτό θα της δώσουμε. Πρέπει να το ανακαλύψουμε και να την οδηγήσουμε ανάλογα. Το πρώτο βήμα είναι να βρούμε το ζητούμενο. Πώς θα το βρούμε? Κάτσε και θα σου πω. Είμαι η Μαρία Δρετάκη, Hair Educator της Digital Hair Academy. Σε αυτό το κανάλι θα μιλάμε για έμπνευση, για δημιουργία, άλλες φορές για τεχνικές, για ιδέες. Και όχι μόνο, γι' αυτό κάνε την εγγραφή στο κανάλι, γιατί μόλις αρχίσαμε το YouTube. Πάτε και το καμπανάκι για τα νέα βίντεο. Αν θες επιτυχία στη δουλειά σου, πρέπει να βρεις αυτούς που θέλουν αυτό που πουλάς. Σε αυτό το βίντεο μπορούμε να εμπνευστούμε από μας, τους κομμωτές. Γιατί το υποκείμενο της δουλειάς μας είναι κατά κύριο λόγο η γυναίκα. Και φυσικά δεν είναι μόνο δική μας πελάτησα. Πυργινή και θάλασσα. Θα μου πεις δύσκολη υπόθεση, αλλά η πιο όμορφη και η πιο ενδιαφέρουσα. Συμφωνείτε! Δεν μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Τα αγόρια είναι επίσης ένα καταπληκτικό κοινό. Αλλά εκεί τα πράγματα συνήθως είναι λίγο πιο εύκολα, τουλάχιστον στο χώρο μας. Γι' αυτό ας καταπιαστούμε με τα δύσκολα. Η σημερινή γυναίκα πιέζεται σε χρόνο, πιέζεται σε χώρο. Πνίγεται. Έχει να παίξει πολλούς ρόλους, μην τα ξαναλέμε. Σύντροφος, μητέρα, επαγγελματίας και μπλα μπλα μπλα. Αλλά δεν πρέπει να παραμελεί ποτέ την εμφάνισή της. Ας μην κρυβόμαστε. Οι γυναίκες θα κάνανε τα πάντα για την ομορφιά τους. Εντάξει, κι αν όχι τα πάντα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να κάνουν πολλά. Ή κάνουν πολλά. Η σύγχρονη γυναίκα να ζητά ανάσες, αδιεξόδους, προσωπικό χρόνο, ψάχνει κάτι να της κλέψει το μυαλό, ώστε να φύγει από την καθημερινότητα, τις κοτούρες, τα παιδιά. Πρέπει να κατανοήσουμε τις ανάγκες της. Ψάχνει χαλάρωση, ηρεμία, ευχαρίστηση, ξεκούραση, ναι, και πού να τη βρει. Ωχ, Παναγία μου. Οπότε δεν είναι το μόνο που την απασχολεί η ομορφιά. Εμείς πάλι σαν μάγοι, σαν μάντες, πρέπει να την ακούσουμε, να τη χαλαρώσουμε και να την κάνουμε να αισθανθεί όμορφη. Είναι όμορφη. Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και εμείς καλούμαστε να την ανακαλύψουμε. Άλλες μιλούν πολύ και άλλες δεν μιλούν καθόλου. Δύσκολη δουλειά μας. Η διάγνωση είναι το μυστικό της επιτυχίας. Πρέπει να την ακούσουμε και να την ανακαλύψουμε. Να αγγίξουμε τα μαλλιά της, να την κατανοήσουμε, να καταλάβουμε την υφή των μαλλιών της, να της δώσουμε εξηγήσεις, να της πούμε πολλά πράγματα, να σχεδιάσουμε πάνω της το χρώμα, το σωστό κούρεμα, να την ενημερώσουμε για το πόσο θα της στοιχήσει. Μείνετε λίγο σε αυτό, πολύ προσοχή σε αυτό. Αν θα την ενημερώσετε από πριν κάνετε όλα αυτά στο κεφάλι της, το πόσο θα κοστίσει θα της φανεί λίγο. Αν της το πείτε μετά, θα της φανεί πολύ. Γι' αυτό προσοχή σε αυτό. Πλήρη ενημέρωση, γιατί συνωμοτεί και αυτό στην ηρεμία της. Και εφόσον τα κάνουμε όλα πολύ σωστά, έτσι, και είμαστε τέλειοι στη δουλειά μας, στόχος μας να φύγει χαρούμενη. Κάναμε τη σωστή διάγνωση, συμφωνήσαμε και τη τιμή, έτσι, πλέον μπορούμε να τα δώσουμε όλα στην τέχνη μας. Εντάξει, αλίμονο να μην το πετύχουμε. Σε αυτό το σημείο θα σας δώσω τα 3 πιο δυνατά μου tips που κάνω στο κομμωτήριο και κερδίζω την πελάτησά μου 100%. Νούμερο 1. Διηγούμε στην πελάτησά μου τι κάνω βήμα-βήμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα μαλλιά σας δεν διατηρούν καθόλου εύκολα τον όγκο τους. Γι' αυτό θα ανασηκώσουμε εδώ τις ρίζες, δείτε πώς το κάνω, βάζω τον αέρα εσωτερικά, θα χρησιμοποιήσω και αυτό το προϊόν για να μου δώσει έξτρα όγκο, αλλά κυρίως κράτημα. Θα στεγνώσω λοιπόν με τον αέρα, θα ανασηκώσω, μπορείτε να κάνετε αυτή την κίνηση ή εκείνη την κίνηση και με αυτόν τον τρόπο να είστε σίγουροι ότι θα την κερδίσετε, γιατί θα κάτσει και θα σας ακούει προσεκτικά και θα πάρει και το προϊόν μετά που της προτείνατε. Νούμερο 2. Μαθαίνω την πελάτησά μου να φτιάχνει μόνη της τα μαλλιά της. Εννοείται ότι δεν θα τη χάσουμε από πελάτησα, διότι δεν θα τα κάνει όπως εμάς, αλλά όμως θα είναι όμορφη κάθε μέρα. Έτσι, το βράδυ με τις φίλες της θα συζητάει για μένα και τι της είπα στο κομμωτήριο και πώς θα φτιάχνει
τα μαλλιά της. Νομίζω ότι είναι ένα έξτρα μπόνους που μπορεί πραγματικά να σε ανεβάσει level. Και το νούμερο 3 και πολύ σημαντικό, και κρατήστε το γιατί θα με θυμάστε, να της δώσετε μία εργασία για το σπίτι. Τι σημαίνει αυτό? Θα της δείξετε μία εικόνα και θα της πείτε. Έτσι σας φαντάζομαι, την επόμενη φορά θα τα κάνουμε έτσι. Να είστε σίγουροι ότι θα κρατάει σαν εικόνισμα τη φωτογραφία, θα τη δείχνει και στις φίλες της και θα κλείσει πολύ γρήγορα το επόμενό της ραντεβού. Κάντε αυτά τα 3 tips και γράψτε μου στα σχόλια αν σας βοήθησαν. Εγώ είμαι σίγουρη ότι αν θα τα ακολουθήσετε, θα κερδίσετε τις πελάτησές σας. Φυσικά και θα ήθελα να μάθω και τα δικά σας κρυφά μυστικά. Μπορείτε να τα γράψετε στα σχόλια, να τα μοιραστούμε, γιατί έτσι πηγαίνουμε όλοι μπροστά. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι και ως γνωστό πια, το καμπανάκι να σου θυμίζει τα νέα βίντεο. Έχουμε πολλά προγράμματα, μόλις ξεκίνησα με το YouTube, έχω πάρα πολύ όρεξη και ανυπομονώ να δω τι θα σας φτιάξω για την επόμενη Κυριακή. Μην με ξεχάσετε, σας περιμένω. Τα φιλιά μου!